διαπραγματεύσεων, είναι δραματικές στιγμές. Καλείται όλη η πολιτική ηγεσία να επιδείξει τη μέγιστη πολιτική συνένεση. Αυτό επιχειρείται να γίνει, γι' αυτό εικάζω και δεν συστήθηκε καθόλου το αγκάθι των εσωτερικών διαπραγματεύσεων που ονομάζεται κούρεμα. Για την ώρα ο σχεδιασμός της κυβέρνησης λέει ότι θα πρέπει πρώτα το πρώτο βήμα να περιλαμβάνει την δημιουργία ενός εθελοντικού ταμείου προνοίας. Είναι σε αυτό το ταμείο που η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να συναθρήσει ένα ποσό που θα φτάσει στα 5,8 δις. Είναι το ποσό που θα εξασφαλιζόταν με το κούρεμα, είναι το ποσό που ψάχνει αυτή την ώρα η Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό το ποσό θα εξασφαλιστεί και με εθελούσια συμμετοχή και επένδυση ταμείων προνοίας, επενδυτών, εκκλησίας και όλων όσοι θεωρούν ότι μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια. Πρέπει να είναι εθελοντικό και πρέπει τις φορές να είναι σε εθελοντική βάση, γιατί έτσι κάμπτεται η όποια γερμανική και τροϊκανή αντίδραση και αντίσταση υπήρχε στο παρελθόν. Με αυτό, όσο περισσότερα χρήματα μπουν σε αυτό το ταμείο, τόσο λιγότερο έως και καθόλου θα γίνει κούρεμα. Για την ώρα όμως, κανείς δεν συζητεί κούρεμα, γιατί χωρίς κούρεμα υπάρχει η απαιτούμενη συνένεση που αυτή την ώρα χρειάζεται. Το δεύτερο, και είναι άμεσα συνδεδεμένο με το πρώτο, οι πληροφορίες επιμένουν ότι θα υπάρξει και μια κίνηση στον τραπεζικό τομέα. Θα γίνει μια αναδιάρθρωση της λαϊκής και μια ταυτόχρονη, αν θέλετε, συγχώρεσή της με την Τράπεζα Κύπρου. Την ίδια ώρα, η Λευκοσία κρατάει έστω και μερικώς το βλέμμα σταμένο προς τη Ρωσία, διευκρινίζω ότι έχει ξεκαθαριστεί ότι δεν υπάρχει περίπτωση χορήγησης δανείου. Αυτή την ώρα ενώπιον της Ρωσίας βρίσκονται πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Είναι είτε η δυνατότητα συμμετοχής της στο οικόπεδο 12 με μετοχές, με ομόλογα, είτε η συμμετοχή της ως στρατηγικός επενδυτής σε κερδοφόρους επικρατικούς οργανισμούς. Για την ώρα δεν φαίνεται να υπάρχει θερμή αντίδραση και θερμή απάντηση από την ρωσική αρκούδα. Υπάρχει μια παγωμάρα, αν θέλετε. Πάντως εξακολουθεί να βρίσκεται και αυτό στο τραπέζι. Πάντως, χρήσαμε τα δεδομένα που έχουμε μέχρι αυτή την ώρα, ενώ ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Για την ώρα αποκλείουν το κούρεμα και το ζητούμενο είναι να επιτευχθεί μια συνένεση, μια καλή πλειοψηφία στην Βουλή. Το βράδυ τι περιμένουμε στην Βουλή? Το βράδυ θα πάει στην Βουλή, εάν και εφόσον ανάψει το πράσινο φως η εισαγγελία, αυτό το νομοσχέδιο που αφορά τη σύσταση αυτού του εθνικού ταμείου εθελοντικής συνεισφοράς και διάσωσης του τόπου. Αυτό, εάν δεν είναι κρατική εταιρεία ιδιωτικού δικαίου, θα πρέπει να έχει νομοθετική ρύθμιση. Είναι αυτό που θα πάει στη Βουλή και είναι βέβαιο ότι θα συναντήσει και την απαραίτητη πλειοψηφία. Θα κινδυνολογήσω και θα προβλέψω ότι αυτό είναι δυνατόν να περάσει ομόφωνα το απόγευμα από το κοινό. Ανάλογα με το τι ποσό θα πει σε αυτό το ταμείο, θα δούμε τώρα το δεύτερο βήμα που θα φτάσει πια το αγκάθι, την καυτή πατάτα που ονομάζεται κούρεμα. Να δούμε λοιπόν τι εξελίξεις θα έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Χρήσαμε Τσουρούλη, να σε